Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τιμή πρόσκληση που με έκανε να μιλήσω για ένα τόσο σύνθετο θέμα όπως είναι υποκλινικός υπό- και υπερθυροειδισμός. Ο υποκλινικός υποθυροειδισμός εμφανίζεται με μια επίπτωση της τάξης των 4 έως 10% και αυτό επηρεάζεται πάρα πολύ από την πρόοδο της ηλικίας. Το φύλλο, οι γυναίκες έχουν συχνότερα το νόσημα αυτό και την ύπαρξη αντιθυροειδικών αντισωμάτων στον ορό. Το ίδιο και ο υποκλινικός υπερθυροειδισμός έχει μια επίπτωση της τάξης του 0,6 έως 16% και σχετίζεται τόσο με την ηλικία, το φύλλο και πολύ με τη μέθοδο που χρησιμοποιούμε και τα φυσιολογικά όρια της μεθόδου, καθώς και την επάρκεια ιωδίου που έχει το άτομο. Λοιπόν, τα χαρακτηριστικά του υποκλινικού υπό- και υπερθυροειδισμού είναι τα εξής. Οι τιμές της TSH είναι εντός των φυσιολογικών ορίων της μεθόδου, ενώ οι τιμές των TAF3 και των TAF4 είναι εκτός των φυσιολογικών ορίων. Επίσης, συνήθως λέμε, λοιπόν, τα κλινικά σημεία και συμπτώματα, υπερέκρισης ή υπολειτουργίας του θυροειδούς, πράγμα που δεν είναι πάντα έτσι. Ο υποκλινικός υποθυροειδισμός χαρακτηρίζεται από τιμή της TSH πάνω από 4 μιλιούνιτς ml, που είναι το ανώτερο όριο της μεθόδου συνήθως, και ο υποκλινικός υποθυροειδισμός από τιμή TSH κάτω από 0,4. Υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί στη μέτρηση της TSH και οι φυσιολογικές τιμές επηρεάζονται τόσο από πληθυσμιακές διαφορές. Οι φυσιολογικές τιμές που χρησιμοποιούμε είναι οι διεθνείς, αλλά κάθε πληθυσμός έχει τις ιδιαιτερότητές του, από την ηλικία, το φύλλο, αν υπάρχει εγκυμοσύνη, από διακυμάνσεις της TSH στο ίδιο το άτομο, υπάρχει και ημερήσιος ρυθμός και ανάμεσα σε άτομα. Από τη μέθοδο που χρησιμοποιούμε, από την ύπαρξη ετεροφιλικών αντισωμάτων στον ορό, από την επάρκεια ιωδίου και επίσης από την ύπαρξη κεντρικού υποθυροειδισμού. Πρέπει να πάρουμε ένα προσεκτικό ιστορικό και να κάνουμε μια πολύ καλή κλινική εξέταση στον ασθενή που μας έρχεται με τη μέσα από το εργαστήριο που υποδεικνύουν υποκλινική νόσο και να κοιτάξουμε κατά πόσον υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες προκαλούν παροδική μεταβολή της τιμής της TSH, όπως είναι η σοβαρή μη θυροειδική νόσος, η υποξία θυροειδίτιδα, αν έπαιρνε θυροξίνη πριν και την έχει διακόψει πρόσφατα, αν υπάρχει παξαρκία, αν υπάρχει περίσσια ή έλλειψη γλυκοκορτικοειδών και αν παίρνει κάποια φάρμακα τα οποία επηρεάζουν τις τιμές. Επίσης, να δούμε κατά πόσον υπάρχουν στοιχεία και παθολογία του ίδιου του αδένα, όπως είναι τα αντιθυροειδικά αντισώματα στον ορό και τα ευρήματα από τον υπέρυχο. Δηλαδή, αν έχει όζους ή κατά πόσον έχει μια ανομοιογένεια ή υπορφογένεια του υπερυχογράφου. Τα φάρμακα τα οποία συχνότερα επηρεάζουν τη λειτουργία του θυροειδούς είναι οι θειοναμίδες, τα αντιθυροειδικά, το λίθιο, η αμοιοδαρώνη, τα σκιαγραφικά, η ιντερφερόνη και οι αναστολής της τυροσινικής κινάσης που χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα σαν ογκολογικά φάρμακα. Τα συμπτώματα και τα σημεία που θα δούμε σε έναν ασθενή ο οποίος έχει υποκλινική νόσο, συνήθως τα βλέπουμε σε αναρρότερα άτομα, κάτω από 65 ετών. Και αυτά μπορεί να είναι ένα ξηρό δέρμα, διαταραχές στη μνήμη, μυϊκή αδυναμία, κόπωση, κράμπες, αίσθημα ψύχους, βράχος φωνής, βρίξιμο στα μάτια και δυσκυλιότητα. Πράγματα τα οποία παραπονείται ο ασθενής και εμείς μπορεί να μην τα λαμβάνουμε και πολύ υπόψη. Τα συμπτώματα του υποκλινικού υπερθυροειδισμού είναι το αίσθημα παλμό, τρόμος, δυσανεξία, τη ζέστη, εφιδρώσεις, εκνευρισμός, άγχος και μειωμένη αντοχή στην άσκηση, όπως και διαταραχή στην ποιότητα της ζωής του ατόμου. Η συχνότερη τώρα αιτία για την υποκλινικό υπερθυροειδισμό είναι νόσο Graves. Επίσης, μπορεί να υπάρχει ένα τοξικό αδένωμα, μια τοξική πουλιοζώδης βροχοκύλη, υπερβολική χορήγηση θυροξίνης, φάρμακα, η σοβαρή πάλι μη θυροειδική νόσος, το πρώτο τρίμηνο της σκίσης, όπου συχνά βλέπουμε μια κατασταλμένη TSH, διάφορες φάσεις των θυροειδητήδων, το κάπνισμα, όπως επίσης και στη διάρκεια της θεραπείας του υπερθυροειδισμού. Η διάγνωση, όπως είπαμε, είναι με μια τιμή TSH κάτω από 0,4 και φυσιολογική TAF3 και TAF4 και χωρίζεται σε δύο επίπεδα, ανάλογα με την βαρύτητα της νόσου,
Το επίπεδο 1, το πιο ήπιο, που η πίεση έτσι είναι από 0,1 μέχρι 0,39, και το επίπεδο 2, που είναι βαρύτερο, όταν η πίεση έτσι είναι κάτω από 0,1. Οι αιτίες για τον υποκλινικό υποθυρεοειδισμό είναι κυρίως η θυρεοειδίτιδα Χασιμότο, όπως επίσης πάλι φάρμακα, εξωτερική ακτινοβολία, η επάρκεια ιωδίου στο άτομο, φλεγμονώδης και διοικητική νόση του αδένα, το ραδιενεργό ιώδιο, το οποίο χορηγούμε είτε για εκτός από τον καρκίνο του θυρεοειδούς και στο υπερθυρεοειδισμό, κατά τη διάρκεια τη φαρμακευτική της θεραπείας του υπερθυρεοειδισμού, η μερική θυρεοειδεκτομή, η οποία μπορεί μετά από χρόνια να μας εμφανίσει υποθυρεοειδισμό, και μεταλλάξει στον υποδοχεία της TSH. Η διάγνωση τίθεται με την τιμή της TSH πάνω από 4 και της φυσιολογική TAF3 και TAF4, όπως είπαμε, και πάλι έχει δύο διαβαθμίσεις. Όταν η TSH είναι από 4 έως 10, είναι ήπιος υποθυρεοειδισμός, και όταν η TSH είναι πάνω από 10, είναι βαρύτερη μορφή. Τώρα, ποιους κινδύνους διατρέχει ένα άτομο το οποίο έχει μια υποκλινική νόσο του θυρεοειδούς? Έχει βρεθεί ότι ο υποκλινικός υποθυρεοειδισμός σχετίζεται με την αντίσταση στην ισουλίνη, το μεταβολικό σύνδρομο, δυσλιπιδεμία, καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσο, νευρομυϊκή δυσλειτουργία και επιβάρυνση ψυχικών και μυϊκών λειτουργιών. Και ο υποκλινικός υποθυρεοειδισμός σχετίζεται, όπως όλοι γνωρίζουμε, με αυξημένο κίνδυνο κολπικής μαρμαργής, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, στεφανιαίας νόσου, καρδιακής ανεπάρκειας, οστεοπόρωσης και καταγμάτων, άνοιας και αυξημένης θνητότητας, κυρίως όταν η TSH είναι κάτω από 0,1. Τώρα, γιατί ασχολούμαστε τόσο πολύ με τον υποκλινικό υπό- και υπερθυρεοειδισμό? Διότι οι νόσοι αυτοί συνήθως εξελίσσονται σε κλινική μορφή υποθυρεοειδισμού και υπερθυρεοειδισμού. Επίσης, χρειάζεται πολύ προσεκτική παρακολούθηση των ασθενών αυτών, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνοσιρότητες και έντονος προβληματισμός για τη θεραπευτική αντιμετώπιση. Θα ωφεληθεί ο ασθενής αν του χορηγήσουμε θεραπεία και γίνει ευθυρεοειδικός, και πότε πρέπει να τη χορηγήσουμε? Η θεραπεία του και των δύο μορφών έχει να κάνει πάρα πολύ με την ηλικία του ατόμου που έχουμε μπροστά μας. Για τον θεραπεία του υποκλινικού υπερθυρεοειδισμού, όταν ο ασθενής είναι κάτω των 65 ετών και έχει ήπιο υπερθυρεοειδισμό, δηλαδή TSH 0,1 μέχρι 0,39, δεν έχει συμπτώματα, απλά θα τον παρακολουθούμε κάθε 3 με 6 μήνες. Αν έχει το ίδιο επίπεδο υπερθυρεοειδισμό, αλλά έχει στον ορό αντισώματα εναντίον του υποδοχεία της TSH ή έχει αυξημένη πρόσληψη ραδιενεργού ιωδίου, έχει αυξημένο καρδιακό κίνδυνο, τότε θα δώσουμε θεραπεία. Αν τώρα έχει επίπεδο 2 υπερθυρεοειδισμό, δηλαδή TSH κάτω από 0,1, πάλι θα δώσουμε θεραπεία. Αν ο ασθενής μας είναι πάνω από 65 ετών, καλό είναι να χορηγήσουμε θεραπεία είτε έχει ήπιο είτε έχει βαρύτερο υπερθυρεοειδισμό, και προληπτικά, όταν έχει τον ήπιο, πάλι καλό θα το κάνουμε. Ποια είναι η θεραπεία που θα δώσουμε? Θα είναι beta blockers και μπορεί να δώσουμε και σκέτα beta blockers για λίγο χρονικό διάστημα για να τον παρακολουθήσουμε, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αντιθυρεοειδικά αντισώματα, τις θειονονίδες, σε βαρύτερες περιπτώσεις ραδιενεργό ιώδιο ή και χειρουργία. Και στη θεραπεία του υποκλινικού υποθυρεοειδισμού, πάλι καθοριστικός παράγοντας είναι η ηλικία του ατόμου. Αν το άτομο είναι νεαρό, κάτω από 70 ετών, και έχει TSH κάτω από 10, θα λάβουμε υπόψη πολύ τα συμπτώματα, θα το δούμε στην επόμενη διαφάνεια. Αν η TSH είναι πάνω από 10, θα δώσουμε οπωσδήποτε θεραπεία με θυροξίνη. Όταν είναι πάνω από 70 ετών και η TSH είναι κάτω από 10, δεν θα δώσουμε θεραπεία, θα τον παρακολουθούμε κάθε 6 μήνες. Και αν η TSH είναι πάλι πάνω από 10, θα δώσουμε θεραπεία με πολύ προσοχή, ανάλογα με το αν έχει συμπτώματα ή αν έχει πρόβλημα καρδιακιακό κίνδυνο. Στους ασθενείς που είναι κάτω από 70 ετών και έχουν TSH κάτω από 10, θα δώσουμε θεραπεία με θυροξίνη αν το άτομο έχει συμπτώματα του θυροειδισμού, αν έχει κατάθλιψη ή διπολική διαταραχή, αν έχει οζόντι βροχοκύλι ή και αντιθυρεοειδικά αντισώματα θετικά, αν έχει υψηλό καρδιακό κίνδυνο, δυσλιπιδεμία,
οπωσδήποτε σε προγραμματισμό εγκυμοσύνης ή κατά τη διάρκεια της κρίσης. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η βασική εξέταση για τη διάγνωση του υποκλινικού υπό- και υπερθυρεοειδισμού είναι η τιμή της TSH σε συνδυασμό με την TAF3 και την TAF4. Οι ασθενείς με υποκλινική νόσο του θυρεοειδούς πρέπει να παρακολουθούνται πολύ προσεκτικά, διότι συχνά αναπτύσσουν πυρηνική νόσο, και οι ασθενείς με υποκλινικό υπό- ή υπερθυρεοειδισμό έχουν αυξημένο κίνδυνο κυρίως από το καρδιαγγειακό. Τίθεται το θεραπευτικό δίλημα σε ποιους και πότε θα χορηγήσουμε θεραπεία. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.